Τώρα θα τρομάξω εγώ. Ω, Παναγία μου, ζωντάνευσε. Πώς και δεν το ξαναδεί. Έχει πολλά νεύρα. Αλλά θα του σπάσουμε τα μούτρα. Το μόνο πρόβλημα με αυτό το παιχνίδι είναι ότι γενικά ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής, τρέχει πολύ. Τρέχει πολύ αργά. Έλα τον Παγκασάκο. Προσπαθήσουμε πάλι να το πάρουμε το σπαθί. Μα εσύ έχει 4 χέρια, έτσι, αυτό είναι άδικο. Ας έπιασε λίγο αμόκ. Όχι και το κεφάλι. Αποτελειώσαμε, του καρφώσαμε και τον εγκέφαλο, τέλεια. Τι άλλο θα του κάνουμε. Είμαστε πολύ brutal εν τέλει. Α, είναι εδώ πέρα με τα τρόφι, okay. Πλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα. Ναι, ξέρω, πριν λίγο το έκανα. The deceased brain of the saboteur. Και καλά ότι αυτός ήταν ο σαμποτέρ. Όχι, και καλά αυτός ήταν ο σαμποτέρ. Οπ, τι έγινε. Α, άλλο chapter. Chapter 3. Pain. Ο πόνος ο ίδιος. Πολύ γρήγορο δεν είναι το chapter 2. Σε σύγκριση με το chapter 1. Είναι η ιδέα μου. Είμαστε πάλι στο σπίτι. Ω. Θέλω να σηκωθώ πάνω. Το δωμάτιο δείχνει ακόμα πιο spooky από ό,τι ήταν πριν. Objectives. Find the cause of the electrical failure. Στο σπίτι έχει κοπεί το ρεύμα. Όλα να ξυνεί πάνω κάτω. Τι electrical failure, έξω έχει φως. Έξω είχε φως, θέλω να πω. Ποιος είσαι εσύ? Sorted voice. Ελικλή. Δηλαδή, τι έλειπε από αυτό το παιχνίδι? Να γίνει πιο σκοτεινό. Ωραία, θα κάνω σε κοριζάκι τώρα. Θα δείχνει μια καρέκλα. Storage room key, ok. Κάποιος κατέβηκε με αυτήν την καρέκλα. Κάποιος κάθεται πάνω στην καρέκλα. Κατέβηκε με το σανσέρ, μάλιστα. Έτσι, αντρικά το χτυπάμε. Α, δεν δούλεψε. Στατίστηκε επειδή το κλείσαμε με το χέρι μας πριν. Πού πήγαμε, στο υπόγειο? Πάει, σε κατευθήκαμε. Disordered voice screams. Stand up. Stand up, λεβέντι μου. Αν έσκασες το σανσέρ κάτω από μεγάλο ύψος, απορώ πώς ζούμε ακόμα. Deserted with cries. Τα καλύτερα πράγματα.
Είμαστε στο υπόγειο, τέλεια. Μια βαλίτσα εποχής. Άρα θα μην καλά είχα προλάβει κι εγώ με τη βαλίτσα. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά μια παρόμοια, τέλος πάντων. Deserted Voice Bridge. Σπίρι, τα ξέρω, ξέρω τι είναι, οκ. Okay. Α. Wake up. Wake up. You need to wake up. You need to come back. Come back where? Πάμε την πόρτα. Κάτι βλέπω εδώ. Ένα φανάρι. Έτσι ψάχνοντας πάμε. Πάμε όπου έχει φως τώρα, αναγκαστικά. Εδώ κάτω έχει χωθεί ο παππούς μας, ε. Αυτός που μας έκανε... μας έριξε αέριο. Και... αυτό είναι κλειδωμένο, οπότε μας έχει άνοιγμα από εδώ να πάμε. Δεν χωράω να περάσω. Α, πάει από εδώ. Τι μαλάκα σήμερα. Θέλει κλειδί. Μπορεί να θέλεις κλειδί, εγώ δεν βλέπω τίποτα όμως. Σταμάτα να κλαίσεις φωνή. Τι αυτό, α, η πόρτα. Α, είδατε, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να δω που πηγαίνω και τι κάνω. Κλείσουμε την πόρτα. Θέλουμε την πόρτα να την κλείσουμε ή θα πεταχτεί τίποτα, να δούμε. Why are the savages locked in there, grandfather? So you can learn from their fate. Take a closer look. See how they're sitting on the floor, naked, in the dirt. Do they have anything to be proud of, Paul? Mm-mm. And yet, they are. They charged into our machine gun fire, screaming like madmen and waving their primitive spears. They fell like flies in their hundreds. Pride without cause is idiocy. Pure and simple. Remember that. You're not like them. Your blood and your heritage give you something to be proud of. Leave the dying to the idiots. Μάλιστα, ο παππούς μας είναι λίγο παλιομαλάκας, ναζί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι στα ζωολογικούς κήπους και να τους φέρουν σαν ζώα. Πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, παππού. Αυτό, τι το κάνω εδώ πέρα. Του κουνάω κάπως. Α, πρώτα σπρώξα. Μα ποιος είμαι, ρε παιδάκι μου. Έχω τόση δύναμη. Μα καλά, έλεος. Ποιος θα έκανε αυτό το χαμό κάτω εδώ, δηλαδή... Περνάω από εδώ. Κάποιος κατέβηκε και τα έκανε όπα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Needle and thread, skin and hair. Τι... You feel a little sick. I know I cannot ask you for both. I want Johannes to live. I have chosen him. Please accept. Fall into your heavenly kingdom. He is a good boy. I cut off the cuckoo's flesh as I cut off its life. Μάλιστα, η μητέρα μας έχει μια δυναμία στον Ιωάννη, τον αδερφό μας. Ξεκάθαρα δυναμία. Πιέστηκε για μας, με λίγα λόγια. Τέλεια, μάνα. Page from the Bible. And when the Lord saw her, do not weep. Young man, I say to you, arise. Η μάνα μας είχε ή έχει κάψει φλάτζα. Αυτό μπορώ να το ανοίξω κάπως. Έχει ένα κλειδί. Βλέπω κάτι μέσα μου στο ντουλάπα. Παναγία μου, τι κάνεις εδώ? Αυτό το πετύχαμε στο μέτωπο του πολέμου. Στο εργοστάσιο. Προβλήματα. Ωραία.
Υποθετικά δεν ξεχάσαμε κάτι. Α, να πάμε από εδώ, ρε. Note: Objects of study. Skulls from German South West Africa for further scientific investigation recommended for use as object of study. Αχα. Ένα κομμάτι ψωμί. Shipping company note. This artery of your basement cell sent you. Αυτή είναι η γεννήτρια, ας πούμε. Και αυτά είναι τα καρνιά των Γερμανών που λέγει το γράμμα. Send them home. You're right, Johannes. Teresa and I have decided to help you once the war is over. Liberate the scars from your parents' basement to send them back, Rudy. Καθόλου creepy. Μα καθόλου. Μας χτυπήσει κανένα ρεύμα και τρέχουμε. Είμαι τυφλός, ρε παιδιά. Δεν φταίει κανείς άλλος, εγώ φταίω. Είμαι τυφλός απλά. Ακούω κάτι να σέρνεται από πάνω. Εμείς θέλουμε να νομίζουμε πάνω, οπότε πάμε από εδώ. Στο μάτι του αδελφού μας. Τα φαίνεται σχεδόν ίδια τα πράγματα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Spring Awakening. Dun, dun, dun. Those who gaze at Mother's tree are the same, and yet not so. One I told in confidence, you see, a secret that I know. The keeper of my secret has a mouth like spring awakening, wings like resurrection, eyes like the self. Μιλάς με γρίφους. Μιλάς με γρίφους, αγαπητέ. Α, ανοιχτό, μωρέ. Ε, να σου πω. Τώρα φταίω εγώ να το σπάσω. Αχα. Τρέσα. Dear father, you have disowned me not because of that night in the attic, but because I am a rebel within the confines of this family. If you had dared rebel against your own father, you could have spared mother much pain and torture. Your only loyalty is to a dead man. This house is under the rule of the dead. His spirit pervades every stone. I am packing and moving out. Soon you shall be rid of me. I would rather go to war than return to this accursed house. Johannes. Εμένας ο αδελφός μας λέει ότι φύγει από το σπίτι εξαιτίας του πατέρα του, που ακόμα πιστεύει τα λόγια του πατέρα του, του παππού μας δηλαδή. Τι! Αλλά πάμε καλά. Και λέει ο Ιωάννης που λέτε ότι... Δεν πρόκειται να φύγω.
Θα σταματήσω λίγο να μιλήσω. Και αυτό που έλεγα ότι ο Ιωάννης προτιμούσε να πάει στον πόλεμο για να αποφύγει τον πατέρα του και όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο σπίτι. Και ναι, οι σχέσεις σε όλες τις οικογένειες γενικά είναι τεταμένες. Λέει ότι ο πεθερός της μητέρας μας, ο παππούς μας δηλαδή, φερόταν άσχημα στη μητέρα μας, γι' αυτό και κατέληξε έτσι η γυναίκα, δηλαδή να τα έχει χαμένα. Γενικά, ό,τι έλεγε ο παππούς μας στον πατέρα μας, ο πατέρας μας το έκανε πράξη και όλα τα κάνει σκατά, με λίγα λόγια. Κλασικές οικογενειακές ιστορίες. The Garden. Κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα έτσι. Τι έγινε εδώ? Γεμίσει πτώματα. Αλλού, Εμίλ. Είναι ονόματα νεκρών. Having been called to arms to protect the fatherland, the following beloved members of our association did suffer heroic deaths in the fall of 1914, in faithful fulfillment of their duty. Teresa Gauweil, author and nurse. Rudi Meyer, author. Christian Mertens, painter and salesman. Conrad von Hutt, poet and accountant. Μάλιστα. Deeply saddened, we mourn the loss of our comrades in the fight for justice and freedom. The Blue Dove will honor their memory and their work. May they rest in peace, far from home and in foreign soil. Τελώς creepy. Τελώς όμως. Μόνο στο inventory μας τώρα έχουμε backpack. My secret. Ναι, ωραία. Βγαίνει. Πέρα είναι όπως αφήσαμε. Έχει αλλάξει κάτι. Σχεδόν. Αυτός είναι μάλλον ο τυπάς που πριν μας προβολούσε. Μας λέει να γυρίσουμε πίσω γιατί κοιμόμαστε, λέει. Painting. Resurrection. You never liked this picture. 4. Self. 8. Σκάλες πάνω, όχι σκάλες, κάπου να ανεβαίνουμε. Είχε από εδώ μια πόρτα.
Αυτό δεν το είχα προσέξει. Πώς μπορώ να ανέβω πάνω εκεί όμως? Όταν όλα είναι κλειδωμένα. Μου υπάρχει κάποιος τρόπος μέσα από εδώ. Να δω. Α, έχει μια σκαλαγή. Χόπα. Μπορώ να πάμε από εδώ, μπορώ να πάμε από εκεί. Αυτό δεν θυμάμαι πότε το άνοιξα. They have found my Johannes. My heart is bursting with joy. Okay. Ανοίγει η πόρτα αυτή. Wow. Σόπαρ εσύ. Δεν θυμάμαι καν να το έχω ανοίξει αυτό. Πάλι τηλέφωνο. October 5th, 1918. I refuse to go up to the attic. The wailing and clattering alone is unbearable. And the smell. Wake up, soldier. Δεν κοιμάμαι. Άσε μισχώ. Είναι κλειδωμένα. Κάτσε ρε, μήπως... Κάτι γίνεται τώρα με τις μάσκες αυτές που κρέμονται. Αυτό κοιτάζω και προσπαθώ να καταλάβω τη φάση. Μόνο που δεν νομίζω να μπορώ να κάνω κάτι με τις μάσκες να τις κουνήσω. Ξέρω ότι εσύ θα μου πεις πάλι wake up. Λοιπόν, δεν κοιμάμαι. Να σηκώσω το τηλέφωνο που στείλει να μου πει κάτι άλλο πέρα από αυτές τις μαλακές που μου λέγε. Wake up και wake up. Όχι, κύριε, δεν ξυπνάω. Οπ. Οπ. Αυτό δεν το είχα δει. Η μάσκα κάτι έχει πάνω, κάτι μπορώ να κάνω στη μάσκα. Είχα διαπιστώσει ότι... You don't see anything special. Τι μάσκα, τι λες και ύποπτη. Με ρωτήσεις τώρα γιατί τι λες ύποπτη, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Όχι, κατέβα κάτω. Κάτω, εκεί. Πίνακες που σου είχαν κάτι νούμερα. Όπα. 22 38 ή 48 22 48. Πάμε πρώτα 48. Λες να το βρούμε την πρώτη. Έχει γούστο. Open. Ένα κλειδί. Το βρήκαμε με την πρώτη. Είναι το κλειδί που χρειαζόμαστε για να πάμε στη σοφίτα πάνω. Καλή φάση. Ας κατέβω τώρα να μετακινήσω. Άι τρεχα γύρευε τώρα, έτσι, δηλαδή... Δεν ξέρω τι θα βρούμε πάνω στη σοφίτα. Ο πατέρας μας λέει δεν αντέχει τη μυρωδιά πάνω. Να σου πω τώρα. You're no son of mine. You're a disgrace to this family. You perverts are driving our nation to ruin. Carl, don't.
Nothing happened. War is coming. And you're going to die. Look at yourselves. You're not men. Πατέρας μας, ψυχούλα, έτσι. Δηλαδή, ό,τι προβλήματα έχει αυτό στη ζωή του με το ατύχημα που είχε στο πόδι του και δεν υπηρέτησε ποτέ, βγάζει τα κόμπλεξ στα παιδιά του. Βέβαια, αυτά τα πέρασε από τον πατέρα του. Δεν ξέρω τι θα βρούμε εδώ. Φοβάμαι, να πω την αλήθεια. Πάμε πάνω. Τι κακό μπορεί να είναι πάνω. Έχουν πολεμήσει τόσα άσχημα πράγματα. Ω, αυτό είναι το κρεβάτι του αδελφού μας. You caught them before she could finish it. Nothing happened! Did it, Johannes? Tell him! Christian? You've got no idea who I am. Paul did the right thing telling us what you were doing up here. Look at you, a pair of filthy strumpets! You repulse me, the pair of you! Get out! Get out of my house! Ο αδερφός μας μάλλον ήταν γκέι και ποιος είπε τη μαλακία, το κάρφωσε, εμείς, ο Πολ. Καλή μαλάκες είμαστε κι εμείς. Όλη η οικογένεια γενικά είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι πραγματικά. Θέλω να κατέβω κάτω όμως τώρα. Μπορώ να κατέβω κάτω. Με κάποιο τρόπο. Μάλλον όχι. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι κατέβηκα κάτω, οπότε όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Ασήμαντες λεπτομέρειες. Μάλιστα. The thing that has returned to me is not Johannes. It is a cuckoo. Come to sit in his nest. A cuckoo, that's what it is. It sits up there in the attic and expects me to cater to its every whim. Just like he used to be. Carl's father. Perhaps it is Carl's father. Torturing me still. He refuses to remain dead. Μόνος λέει η μητέρα μας ότι αυτός δεν είναι ο αδελφός μας, ο Ιωάννης είναι μια κούκλα, αν μπορούσα να την πω έτσι. Και νομίζει ότι ακόμα είναι ο πεθερός της ο παππούς μας που τη βασανίζει. This paint is still fresh, but it can't be. There's something else up here in the attic. Λέει ότι αυτή η ζωγραφιά είναι φρέσκια, καινούργια ρε παιδί μου. Αλλά αποκλείεται, κάποιος άλλος είναι πάνω στην σοφίτα. Ένα κοράκι. Επομένως, ο αδελφός μας γύρισε πίσω σακατεμένος. Και εδώ πέρα έχει αλάτι. Ένα περιστέρι. Hospital. Ποιος κάρφωσε το κοράκι πάνω στο... Αυτό το ξυπνάμε οπουδήποτε, ξέρω εγώ. Με κάνει λίγο... ωραία. Hospital, επομένως εδώ πέρα είναι το νοσοκομείο που θα μπορούσε να πει κανείς. Βλέπω μερικά πτώματα. Ένα τηλέφωνο να χτυπά. Eisenbarth. Dear Ernest, I'm here. Well, I'm just going to... Pathetic.
Πάμε τον κόλλο. Με ρωτήσετε γιατί, δεν ξέρω. Α, έχω το φακό. Σόπαρ εσύ. Καλή φάση. Είναι αρκετά creepy το μέρος. Αρκετά creepy. Όταν λέμε αρκετά, αρκετά. Πτώματα παντού. Κυρία Μπονούς είναι στρατιώτες. Οι στρατιώτες που είναι όμως. Ωραίο. Ένα κομμάτι τυρί. Next note. Note to self. Do not forget to lock the... Ναι. Files away in the office. Furious nursing. Ακολουθήσουμε τα καλώδια να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα. Η πόρτα αυτή δεν ανοίγει, φαντάζομαι. Θα τα δοκιμάσω. Σοπ, ανοίγει. Σοπ, ρε. Not from junior today. Κάτι μου λέει αυτή η Aizen, πως την είπαμε, θα είναι το επόμενο boss. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος γιατί... Θέλει κλειδί. Τέλεια. Αφού είναι small key, λογικά θα είναι για αυτό εδώ πέρα. Am I right? Αλλά υπάρχει διάφορα... διάφορους φακέλους με διάφορους... ασθενείς. Μας είπε κάποια ονόματα άλλος πριν. Κάτσε να δω πως έχουμε ένα γνωστό. Κανένα γνωστό εννοώ το όνομά μας, ας πούμε, ή ο αδελφού μας. Ας δούμε ποια όνοματα λέει. Turn the power back on. Αφού αυτό θέλεις παιχνίδι, θα το κάνω. Τότε ο κωδικός θα είναι 0715. Τα 10-15 ρε. Open. Αυτό ήταν, οκ. Okay. Ένα κλειδί, μετά ένα zoom key. You have found the key, μετά ένα zoom. Ωραία. Μέσα εκεί πέρα είναι το καλώδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά εκεί μέσα επίσης ακουγόταν και ένα πλάσμα περίεργο που γρύλιζε. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να πάμε σε εκεί, αλλά δεν έχει καλή επιλογή. Τέλεια. Μάλιστα. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να περάσω γιατί αυτά κουνιούνται. Wire cutters, yay! Παίρνω μπροσάρα, άντρας φοβάσαι. Τα κόβεις.
Τα ακούω, έρχεται. Πώς μπλέχτηκα έτσι? Thank you.